κομμάτι. Ειδικά εγώ έχοντας υπηρετήσει τον αγροτικό χώρο τόσα χρόνια, αυτό που πάντα είχα ήταν ο ειλικρινής διάλογος μαζί τους. Ήδη έγινε ένας καλός διάλογος με όλους τους φορείς της περιφέρειας και του νομού. Δεν ανταποκρίθηκαν οι αγρότες στον συγκεκριμένο διάλογο. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή πιστεύω ότι ιδιαίτερα αυτή την περίοδο είναι απαραίτητος ένας ειλικρινής διάλογος, θα τους περιμένω όση ώρα χρειαστεί για να έρθουν να κουβεντιάσουμε. Διότι μόνον έτσι λύνονται τα προβλήματα. Εννοείται ότι θα πάτε στις άλλες φορές, τι θα γίνει? Είπα και επαναλαμβάνω, θα περιμένω τους αγρότες της περιοχής για να κουβεντιάσουμε μαζί τους. Αυτό το πρόγραμμα είχα και αυτό θα υπηρετήσω. Ναι, όμως οι αγρότες έχουν θέσει κάποιες προϋποθέσεις για να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι μαζί σας. Όπως που έχετε την απόσταση. Τι θα γίνει με αυτό? Εάν η μόνη τους δήλωση είναι να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, πάρα πολύ απλά τους λέω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω στα χέρια μου ούτε κανένα νομοσχέδιο, ούτε υπάρχει κάποιο για το φορολογικό και για όλα τα υπόλοιπα, όμως θα μεταφέρω την άποψή τους στον αρμόδιο Υπουργό, στον Πρωθυπουργό. Τίποτα. Και κύριε Υπουργέ, αν δεν έρθουν, τι θα κάνετε, θα παραμείνετε εδώ? Θα τους περιμένω, γιατί πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γαλινέψει, θα βασιλέψει η ηρεμία και θα καταλάβουν ότι είναι μονόδρομος ο διάλογος. Τους το έχετε μεταφέρει αυτό, τους το έχετε ενημερώσει με κάποιο συνεργάτη σας ή με κάποιον άλλο τρόπο?